Στη φυλακή, έχοντας καταδικαστεί με τη βαρύδα της συνολική ποινή φυλάκιση 37 μηνών, οδηγήθηκε χθες ένας 35χρονος ιδιωτικός υπάλληλος που κρίθηκε ένοχος από τριμελές φτώφορο πλημμύρα δικαιολάγησης για βία κατά υπαλλήλων, απόπειρα απόδρασης, εξύβριση, απλησωματική βλάβη και αφθορά ξύνης περιουσίας. Πρόκειται για τον 35χρονο Λαρισαίο, ο οποίος συνελήφθη προχθές τα ξημερώματα στο Λοφουβρίου, κατηγορούμενος ότι με το ποδήλατο το εμπόδισε τη διέλευση περιπολικού στον πεζόδρομο πίσω από το αρχαίο θέατρο. Με ένα μάλλον συνηθισμένο αστυνομικό έλεγχο να προσλαμβάνει πρωτόγνωρες διαστάσεις, αφού τουλάχιστον 20 προσήλθαν προς το μέρος του άγνωστοι, συμπολίτες επιχειρώντας να αποτρέψουν τη σύλληψη των 35χρονων, επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, τραυματίζοντας μάλιστα σοβαρά ένα 41χρονο και ένα 43χρονο άνδρα. Μετά τη σύλληψη του 35χρονου, που κατέληξε στη φυλακή για το άγριο περιστατικό της επίθεσης σε δύο αστυνομικούς στην περιοχή του Φρουρίου της Λάρισας, δύο ακόμη γυναίκες συνελήφθησαν από την αστυνομία για εμπλοκή τους στο περιστατικό. Μάλιστα, κατηγορούνται για συνέργεια σε απόπειρα απόδρασης και εξύβριση, ειδικότερα όπως σημειώνει η αστυνομία σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε στις πρώτες πρωινές ώρες προχθές στη Λάρισα, κατά τον οποίο συνελήφθη ένας Έλληνας. Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της διενεργούμενης προανάκρισης υποδιέθεσης ασφάλειας Λάρισας συνελήφθησαν στη Λάρισα δύο Ελληνίδες προλεκόμενους στον αφαιρόμενο περιστατικό, κατηγορούμενες για συνέργεια σε απόπειρα απόδρασης καθώς και εξύβριση.